Γεια σας παιδιά, PLTube εδώ, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και καλώς ήρθατε επίσης πίσω σε ένα ακόμη βίντεο, μια βιντεάρα. Κάτι διαφορετικό που θα κάνουμε σήμερα. Όπως βλέπετε δεν είμαι στο στούντιο, μπορείτε να δείτε και μόνοι σας ότι είμαι έξω στη φύση. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα με τον πατέρα μου και με τον αδερφό μου να έρθουμε στο χωράφι μας, στο χωριό, να κάνουμε έτσι ένα διαφορετικό βιντεάκι. Είχε ο πατέρας μου την ιδέα, γιατί μου κάνει όλο, βλέπω ότι δίνει στον αδερφό σου λεφτά, τυχερούς τροχούς. Τότε που κάναμε το ποδοσφαιράκι πάλι ο αδερφός σου κέρδισε την οθόνη. Νομίζω μου λέει ήρθε η στιγμή για να κερδίσει και εσύ χρήματα. Λέω για πες. Άκου, θα σου βάλω ένα challenge. Του λέω τι challenge ρε μπαμπά. Θα παίρνεις λεφτά άμα καταφέρνεις να χτυπάς τον στόχο με το αεροβόλο. Του λέω λες, εννοείται. Οπότε λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ σε ένα βίντεο ώστε να δούμε πόσο καλός είμαι στο στόχο με το αεροβόλο και να κερδίζουμε και το αντίστοιχο ποσό. Ο πατέρας μου λοιπόν έχει διαθέσει για το σημερινό βίντεο 100 ευρώ. Έχουμε φουσκώσει κάποια μπαλόνια με νερό τα οποία θα τα τοποθετούμε σε διάφορα σημεία στο χωράφι μας. Έχει φουσκώσει λοιπόν ο πατέρας μου τα μπαλόνια σε τρία μεγέθη: μεγάλο, μεσαίο και μικρό. Το μεγάλο κοστίζει 5 ευρώ. Άμα καταφέρω και το χτυπήσω, κερδίζω 5 ευρώ. Το μεσαίο λοιπόν κοστίζει 10 ευρώ και το μικρό που είναι και το πιο δύσκολο κοστίζει 20 ευρώ. Αυτά είναι αποφάσεις του πατέρα μου. Οπότε μου τα είπε και σας τα εξηγώ εγώ σας τώρα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και πάμε να συνεχίσουμε. Μπαμπά, θέλω να μου πεις πού θέλεις να τοποθετήσουμε τους στόχους. Όπου θέλεις εσύ. Εσύ πρέπει να βρεις κάποια μέρη στα οποία θα πεις εκεί θα βάλουμε το μεγάλο μπαλόνι. Αλλά πού θα στερεώσουμε το μπαλόνι. Έχουν βάλει ήδη τον ένα εδώ πέρα, τον έχουν κρεμάσει το μικρό μπαλόνι. Αυτό είναι που κοστίζει 20 ευρώ. Λοιπόν, έβγαλε τη δύο πέρα γιατί θέλει ρύθμιση, μου είπαν, οπότε θα παίξουμε έτσι. Λοιπόν, έχουμε το ένα εδώ πέρα, το οποίο αξίζει 20 ευρώ. Έχουμε το δεύτερο εδώ πέρα που αξίζει 20 ευρώ. Οπότε είμαστε στα 40, τα 45, τα 55, τα 75, τα 85. Αξίζει 10 και είμαστε 95. Και άλλα 5 εδώ το μεγάλο, το οποίο είμαστε 100. Οπότε είναι σύνολο 2, 4, 6. Έχουμε 8 στόχους και έχω 2 επί 8 βολές, 16 προσπάθειες και για τους 8 στόχους. Δηλαδή, σε κάθε στόχο μπορώ να κάνω μέχρι 2 προσπάθειες. Οπότε, άμα καταφέρουμε και το χτυπήσουμε, παίρνω τα λεφτά. Άμα όχι, το αφήνουμε και προχωράμε στον επόμενο. Ελπίζουμε για τα περισσότερα χρήματα, ελπίζουμε να τους χτυπήσουμε όλους. Πάμε να οπλίσουμε. Αυτό είναι ζώρικο όπλο, μπορώ να πω. Θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Πω, ισχύει ότι είναι πολύ δύσκολο. Βάζουμε την πρώτη βολή και πρέπει να χτυπήσω το άσπρο, ε. Αυτή η απόσταση μπαμπέ είναι καλή. Ναι, παιδί μου. Ωραία, λοιπόν, είμαστε το στόχο εκεί, ε. Δεν ξέρω. Έχω να πιξω καιρό, είναι η αλήθεια. Fail. Πόπο! Πολύ σκληρό. Δεύτερη προσπάθεια, αλλά φαίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο περίεργο το σκόπευτρο αυτινού, ε. Λοιπόν. Πρέπει τώρα να το χτυπήσω. Ασφάλεια. Μόλις χάσαμε 20 ευρώ, ε. Δεν τα παίρνουμε. Λοιπόν, οπότε προχωράμε στον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι ο μπλε. Λοιπόν, πάμε για την επόμενη προσπάθεια, το μπλε. Και αυτό 20 ευρώ δεν αξίζει. Ωραία, λοιπόν. Γιατί έτσι. Να σου πω, μπορώ να πω ένα βήμα λίγο πιο κοντά. Επειδή βλέπω ότι είσαι άστανα πάνε, πήγε. Εντάξει, όχι και άστανα πάνε. Λοιπόν, τώρα άμα δεν το χτυπήσω για από εδώ, τι να πω πραγματικά. Σφάλεια. Τόξισα. Το τρύπησε, το τρύπησε. Έχει τρυπήσει. Να το. Δεν το πιστεύω! Δεν σε δω! No way! Δεν το πιστεύω, ρε φίλε! Εντάξει, αυτό τώρα θα το πάρεις σαν να το χτύπησα. Εντάξει! Κανονικά τώρα αυτό το χτύπησα. Άλλη μία, άλλη μία. Άλλη μία, ναι. Φαίνεται. Όχι. Μιλάμε. Το πήρες από κάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε μπαμπά το χτύπησα. Το πήρες ξυστό. Ναι, αλλά δεν έσκασε τελείως. Να πάρω το μισό ποσό τότε.
Όχι, θα το πάρεις άλλο. Ωραία, οπότε έχουμε μέχρι στιγμής 20 ευρώ. Ε? Γιατί 20 ευρώ? 20 ευρώ δεν είναι το μικρό? Πάνε 20. Σωστά, οπότε τώρα έχουμε το μεγάλο. Εντάξει, το μεγάλο προφανώς και θα το χτυπήσω. Πω, αυτό κάνει καλά τρικέφαλα, να ξέρετε. Όποιοι τέτοιο, όποιος τα αποχανήγει θέλετε να φτιάξετε τρικέφαλα, στέλνετε μου ένα μήνυμα στο Instagram. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο άσπρο, έτσι. Αυτό είναι στα 5 ευρώ το μεγάλο. Ωραία. Τι δεν το χτύπησα? Όχι μόνο δεν το χτύπησες. Δεν το χτύπησα όντως. Επαναπαύτηκα. Το έχω τρυπήσει, να ξέρετε, στάζει. 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 Θα του κάνω όμως και μια αποτελειωτική. Έχει τρυπήσει. Αλλά λίγο. Ωραία, οπότε το πήραμε. Τώρα εντάξει. Είμαστε στα 25 ευρώ. Ωραία. Τρίτος στόχος λοιπόν, το κίτρινο μπαλόνι. Oh. Λοιπόν, αυτό είναι στα 10 ευρώ. Είναι το μεσαίο. Εδώ είναι καλή απόσταση που είμαι. Θες πιο να πάω πιο πίσω? Εδώ είσαι ακριβώς στα 15 μέτρα. Το όξησα και εγώ το νομίζω. Έχουν αρχίσει τα χέρια μου και δυσκολεύονται. Άστα, ε. Οπότε έχουμε άλλους 4 στόχους. Θέλω τον μπλε το μεγάλο. Τον μπλε το μεγάλο χτυπά τώρα. Βέβαια. Καλά, για... αυτό άμα δεν το πετύχεις είσαι μπαλά μας. Απίστευτος είσαι. Απίστευτος. Κρίμα. 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 Κρίμα στις σφαίρες που χαλάς. Κρίμα, κρίμα. Να σου πω κάτι, δικαιολογούμε από τη μία γιατί έχω καιρό να παίξω. Εγώ έχω χρόνο να παίξω και τα παίξω. Άσε που έχεις και χρόνο, εσύ έρχεσαι πιο συχνά στο χώρα. Έλα τώρα άμα δεν χτυπήσω το μεγάλο δηλαδή, εντάξει. Μα δεν το πιστεύω αυτό. Είχα την ευκαιρία μου αλλά από ό,τι βλέπω δε. Λοιπόν, το άσπρο έτσι. Ναι. Πάει μουλιά. Το δέντρο χτύπησα. Δεν το... Μα γιατί είμαι τόσο άχρηστος? Είναι ότι με αυτό το όπλο έχω παίξει μόνο μια φορά στη ζωή μου πέρα από αυτές τις φορές που παίζω. Έπαιζα με τα άλλα τα πιο λαφρά αερόβολα. Αυτό όντως είναι πολύ. Έλα ρε φιλέ, χτύπα το. Ασφάλεια. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια δεν το πιστεύω. Το πορτοφόλι μου θα παραμείνει γεμάτο. Θα βλέπω τα λεφτά από μακριά και θα τα χαιρετάω. Λοιπόν, πρέπει να χτυπήσω οπωσδήποτε. Α, είναι τα μεσαία. Είναι περίεργος ο στόχος, δεν ξέρω αλήθεια. Αλήθεια, δεν ξέρω, έχω αρχίσει και απογοητεύομαι. Εγώ ήδη έχω απογοητευτεί. Φίλε, δεν το έχεις. Έχω άλλο ένα το οποίο είναι και δεκάρικο και έχω μέχρι στιγμής κερδίσει 25 ευρώ, μάλιστα. Θα λες τη λέξη μόνο. Τώρα που μεγάλη. Χτύπησε ρε, θα τρελαθώ αλήθεια. Σίγουρα το χτύπησες. Δεν μπο... ειλικρινά δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργος ο στόχος. Δεν το πιστεύω ότι πάλι δεν το χτύπησα. Σου δίνω ένα πενιντάρικο. Ναι. Να παίξεις ακόμα μία βολή για το κίτρινο. Ένα πενιντάρικο. Ένα πενιντάρικο. Δηλαδή και τα 25 που έχω τώρα. Δηλαδή 25 και άμα το χτυπήσω 50-75 ευρώ. Όχι, σύνολο 50. Δηλαδή άλλα 25 σε αυτό. Εντάξει. Το είπε. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε ηγετεύω. Ναι! 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 Ναι ρε φίλε! Δεν το πιστεύω ότι από τα 8 μπαλόνια που είχαμε, χτύπησα μόνο τα 3. Του δίνω από εδώ που είσαι. Ναι. Πόσα έχεις πάρει? 50 μέχρι στιγμής. 50. Πρόσεξε τι θα πω. Ναι. Από εδώ που είσαι. Ναι. 100 ευρώ για το μπλε που είναι πάνω στο σκαμνάκι. Ναι. Αν δεν το πετύχεις, ναι, με δύο βολές, ναι, δεν παίρνεις τίποτα. Όντως. Ή 100 ευρώ με δύο βολές. Ωραία. Ή τίποτα. Μάλιστα. Μιχάλη, τι πιστεύεις? Τι να πω, το όχι πιστεύω. Το όχι, ναι, μετά από τόσες προσπάθειες. Έχεις κάσει τα 3, εντάξει.
Τα τρία έχεις κάσει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, οπότε ή 100 ευρώ με δύο βολές. Το μεγάλο. Μία. Πού χτύπησα. Χτύπησα το σκαμνάκι, δεν το πιστεύω. Δεν παίζει ρόλο. Δεν το πιστεύω. Έτυχες τίποτα. Το σκαμνάκι. Είναι μακριά ρε παπά. Ε, ας τα τρελά σου. Τα 100 ευρώ είναι καλά, ε. Καλά είναι άμα το πετύχω. Άμα δεν το πετύχω δεν είναι καλά. Κάτσε εννοείς άλλα 50. Όχι, αν το πετύχει τώρα. Είναι κατοσάρικο. Παίρνει 100 ευρώ και ναι! Τώρα φίλε! Ταν-ταραν! Λοιπόν, το ορκίζομαι ότι βάρεσα κατά λάθος. Δεν ήθελα να πατήσω τη σκανδάλη, το ορκίζομαι. Το ορκίζομαι, βάρεσα κατά λάθος, δεν ήθελα να πατήσω τη σκανδάλη. Αλλά ήταν για καλό. Ναι! Πανάγιος! Κάτσε να μετρήσω. Λοιπόν, 100, 200, 300, τι? 400, 500, τι? 600, 800, 900, 1000. Σπάρτα. Φέρτα! Λοιπόν, νομίζω ήταν καιρός να κερδίσω κι εγώ λεφτά. Γιατί σαν βίντεο μου μόνο δίνω. Δεν έχω κερδίσει. Οπότε, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, ότι άμα δεν μου έχεις δώσει τις ευκαιρίες, δεν θα κερδίσει τόσα. Λοιπόν, Μιχάλη κέρδισε 100 ευρώ. Σου δίνω την ευκαιρία. Άμα σκάσεις ένα μπαλόνι. 50 ευρώ θα του δώσω. 50 ευρώ. Αυτό θα του έλεγα. Εντάξει, παιδιά, δεν μας φας. Αυτό θα του έλεγε. Όχι, σου λέω αλήθεια. Εδώ, και έχουμε μάρτυρα την κάμερα. Όντως. Άμα καταφέρεις να σκάσεις ένα μπαλόνι. Με δύο βολές. Με δύο βολές. Ναι. Όντως τώρα. Ναι. Αλλά μπορώ όχι με αυτό. Άμα ο αδερφός μου χτυπήσει με την πρώτη, τι να πω. Αλλά εντάξει, μεταξύ μας είχα καιρό να παίξω σκοποβολή, οπότε ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, παίξε. Αλλά άμα καταφέρεις και μου πάρεις 50 ευρώ, τώρα τι να πω. Όχι. Δεν θέλει, εντάξει. Πάμε. Καλύτερα για μένα, ναι. Ποιος είσαι, ρε. Λοιπόν, σου δίνω την ευκαιρία να πας λίγο πιο κοντά. Εδώ. Όχι, εντάξει, μέχρι εκεί όμως. Εδώ. Λοιπόν, σου δίνω την ευκαιρία να έρθεις λίγο πιο κοντά. Μπας και το χτυπήσεις. Πάμε. Πάμε. Yes. Τι λες τώρα. Σε ξεφτύλισα. Αν έπαιζε με το ίδιο όπλο, εντάξει, αλλά τώρα συγχαρητήρια. Έλα ρε φίλε, δηλαδή μείναμε με ένα 50 τώρα. Έτσι είναι αγόρι μου. Λοιπόν, οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να το απολαύσατε, να γελάσατε. Εγώ το ευχαριστήθηκα και να σας πω κάτι, εντάξει, από το τίποτα και τα 5 ευρώ καλά είναι, μπορώ να πω. Τι ευχαριστήθηκες στην αστοχία σου. Εάν είχα κάνει off record, αν είχα έτσι πετύχω 2-3, θα τα πήγαινα καλύτερα πιστεύω. Προπόνηση εννοείς. Προπόνηση, εντάξει, ναι. Μάθε να μιλάς ελληνικά. Δεν ξέρω ελληνικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο κανάλι. Αυτά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Μείνετε συντονισμένοι ως το επόμενο βίντεο. Bye!